Ξεκινάμε με την Κολοβού Ιωάννα. Δημοσιογράφο, δικηγόρο, γνωστή από την αλληλεγγύη και τον αγώνα που αναπτύχθηκε ενάντια στον πληστηριασμό του σπιτιού της στου ζωγράφου. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω σε όλους εσάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Συγγνώμη, είμαι συγκινημένη, γιατί κάνατε την αλληλεγγύη πράξη. Γιατί αν δεν ήσασταν εσείς, το μέγα πλήθος, το μέγα ιερό πλήθος έξω από το σπίτι μου, έξω από το αστυνομικό τμήμα, μέσα στα δικαστήρια, τώρα θα έστελνα χαιρετισμό μέσα από τη φυλακή. Η κρατική βία κλιμακώνεται. Το κράτος πολεμά με όλα τα όπλα πια τον πολίτη. Σπεύσατε μόλις με είδατε να με ζώνουν οι μελανοχύτονες. Μα εκείνοι ήταν προετοιμασμένοι για μάχη. Γιατί? Γιατί σας φοβούνται. Ο ναι, σας φοβούνται. Φοβούνται το αγωνιστικό σας πνεύμα και την νεανική άσβεστη ορμή σας. Γι' αυτό και στήθηκαν αξιμέρωτα έξω από το σπίτι μου 2 δημιουργίες ΜΑΤ και εκατοντάδες ένστολοι κουκουλοφόροι. Αγνώστου προελεύσεως. Έσπασαν την πόρτα μου για δεύτερη φορά και συνέλαβαν εμένα και το γιο μου. Άρχισαν να ερευνούν το σπίτι. Προφανώς εκτιμούσαν με το μικρό και μυαρό μυαλό τους ότι ίσως να έκρυβα και όπλα. Πυρηνικά όπλα, ποιος ξέρει. Μας πήγαν στο αστυνομικό τμήμα ζωγράφου, ρίχνοντας χημικά στα παιδιά του ΠΑΜΕ και τους πολίτες που ήταν συγκεντρωμένοι. Δεν υπολόγισαν τους μαθητές που πήγαιναν εκείνη την ώρα στο διπλανό μας σχολείο. Δεν υπολόγισαν τους ηλικιωμένους που έβγαιναν στα μπαλκόνια. Μέσα στον αστικό ιστό έριχναν δηλητήρια, αδιαφορώντας για όλα. Προφανώς αυτές ήταν οι διαταγές. Μας πήραν αποτυπώματα. Μας πήγαν στο μεταγωγόν. Μας φωτογράφησαν προφίλ αμφάς. Το έγκλημά μας βαρύ. Διεκδικούσαμε το πατρεγονικό μας σπίτι που η τράπεζα το πήρε μετά από μια σειρά αποδεδειγμένες πλέον παρανομίες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στάθηκε δίπλα μου τις κρίσιμες αυτές ώρες. Οι γυναίκες της ΟΓΕ, ζωγράφου, άπλωσαν ένα προστατευτικό δίχτυ πάνω μας, αφού έτσι όπως μας έστεραν, δεν προλάβαμε να πάρουμε τα ρούχα μας. Τα ρούχα αυτά είναι της ΟΓΕ, των κοριτσιών της ΟΓΕ. Ναι, το κουκουέ το έκανε αυτό. Δεν επέτρεψε να με διαλύσει η βαρβαρότητα. Κράτησε ψηλά τη ζωή μου και την αξιοπρέπειά μου. Αναρωτιέμαι σε ποια ευνομούμενη πολιτεία, σε ποια δυτική δημοκρατία που διαπνέεται από τον ευρωπαϊκό διαποτισμό, επιτρέπεται να φωλιάσει τόσος φασισμός στην κοινωνία μας, η Ευρώπη των λαών. Το όνειρο που έγινε καπνός, μακάρι να μην είναι έτσι. Μοναδικό φως λοιπόν στο σκοτάδι και στη μεσαιωνική βαρβαρότητα, το κουκουέ. Ένα καθαρό κόμμα που ξέρει από αγώνες, που χτίστηκε πάνω στους αγώνες ενός λαού τσακισμένου και προδομένου μέσα στην πορεία των χρόνων. Ποτάμια το αίμα που χύθηκε. Πιστεύαμε πως ως ένα σημείο τα πρώτα λάθη της πρώιμης, ότι τα είχαμε ξεπεράσει αυτά. Πιστεύαμε πως η δικτατορία, τα πρώτα λάθη της πρώιμης μεταπολίτευσης μας είχαν γίνει μάθημα. Αλλά φεύγει. Ο εχθρός με τον σοσιαλιστικό μανδύα τράβηξε το χαλίκο κατά από τα πόδια του κουκουέ. Το «μαζί θα προχωρήσουμε» του πάλε ποτέ ιστορικού αρχηγού του Πασόκ αποδείχτηκε ένα τραγικό ψέμα, ένα γράμμα κενό που το πληρώσαμε ακριβά. Ας μην πληρώνουμε λοιπόν αμαρτίες άλλων. Προσωπικά δεν το επιτρέπω πλέον. Μια απλή πολίτης είμαι, που σε όλη μου τη ζωή σεβάστηκα το Σύνταγμα, τους νόμους, τους θεσμούς. Που ως εκλεγμένη εκπρόσωπος των εργαζομένων στην εφημερίδα μου για μια 15ετία υπερασπίστηκε τα συμφέροντα των συναδέλφων της στα δικαστήρια και στις πορείες διαμαρτυρίας. Μια πολίτης που έπεσε βορρά στα κοράκια των τραπεζών. Μια πολίτης που την κρίσιμη στιγμή είδα το κύμα αλληλεγγύης να γιγαντώνεται και να απλώνεται και να με προστατεύει. Το κουκουέ το έκανε αυτό. Το πάμε το έκανε αυτό. Τη ΚΝΕ το έκανε αυτό. Η ΟΓΕ το έκανε αυτό. Το κουκουέ ένα καθαρό κόμμα, οργανωτικό, αποτελεσματικό, που στηρίζεται στις ηθικές, ανθρωπιστικές αξίες και παλεύει για αυτές, που στέκεται αλληλέγγυο δίπλα στον αδύναμο πολίτη. Μόνοι μας θα προχωρήσουμε. Για μια ακόμα φορά, τα παιδιά με τον πυρετό στα μάτια και τη φεγκοβόλα σκέψη θα μεγαλουργήσουν ξανά. Τα σπίτια των λαών τα σώζει ο λαός. Πάμε για μια πανευρωπαϊκή αντεπίθεση.